Ο κύριος Σταμπολής που είναι στη γραμμή γνωρίζει πολύ καλύτερα τα θέματα αυτά από εμένα. Είναι πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και έχω τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενώ αυτό το πρωινό στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Ανδρίτσου. Είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε. Βέβαια βλέπουμε ότι η κατάσταση αρχίζει και γυρίζει λίγο προς όφελος της Ελλάδος και σε μια δύσκολη κατάσταση φέρνει τις βόρειες χώρες. Δηλαδή κάποια μειονεκτήματα mm-hmm. που έχει το ελληνικό σύστημα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και αλλάζουν ρότα και γίνονται πλεονεκτήματα. Όπως ο λιγνίτης για παράδειγμα. Όπως, όχι, αναφέρομαι όχι. Στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Μάλιστα. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή οι βόρειες χώρες και η Ιταλία έχουν τιμές στα 700 ευρώ τη μεγαβατόρα και η Ελλάδα έχει στα 400, ενώ πριν από λίγο καιρό ήταν λίγο το ανάποδο. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν λιγότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τις γύρω χώρες και άρα το πολύ ακριβό αέριο χτυπάει κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, τη Βόρειο Ευρώπη, το οποίο μεταφράζεται πολύ γρήγορα σε ακριβές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πέφτουν οι τιμές. Οι τιμές θα παραμείνουν ψηλά για μεγάλο διάστημα. Απλούστατα αρχίζουμε και διαφοροποιούνται οι νότιες χώρες από τις βόρειες και αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Mm-hmm. Επίσης, το φυσικό αέριο. Βλέπουμε ότι η χώρα μας καταναλώνει πολύ λιγότερο ρωσικό αέριο από τις άλλες χώρες. Το πρώτο εξάμηνο είναι γύρω στα 34%, ενώ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έπεσε κάτω τα 5%. Βλέπουμε δηλαδή ότι η χώρα μας μόνη της έχει περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, το οποίο σημαίνει ότι αν ξαφνικά σταματήσει η ροή, εμείς δεν έχουμε να φοβόμαστε πολλά πράγματα, διότι το περισσότερο αέριο το εισάγουμε από άλλες πηγές. Αυτό είναι παρήγορο που μας λέτε κύριε Σταμπολή και δίνει και μία αισιοδοξία και χαίρομαι πολύ που σας ακούω διότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε μιλάει τυχαία και ούτε μιλά χωρίς στοιχεία. Οπότε είναι το LNG που μας σώζει. Είναι το LNG που είναι η επένδυση στη Ρεβιθούσα για παράδειγμα όπως και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη εδώ και ένα χρόνο, 1,5 παίρνει αέριο από το Αζερβαϊτζάν, mm-hmm. 2 χρόνια μέσω του ΤΑΠ. Ναι, ναι. Παίρνουμε και λίγο αέριο από την Τουρκία και το υπόλοιπο το παίρνουμε μέσω του σταθμού στη Ρεβιθούσα, όπου έχουν αυξηθεί πολύ τα φορτία τα LNG. Λοιπόν, άρα ήδη είμαστε σε μια κατάσταση που δεν εξαρτώμαστε από τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις εισαγωγές, γιατί υπάρχουν συμβάσεις και στο τέλος του χρόνου ή το τέλος των 2 χρόνων που γίνεται ένας απολογισμός εκεί ενδεχομένως η Ελλάδα να πληρώσει το λεγόμενο pay or take. Δηλαδή αν δεν έχουμε πάρει κάποιες ποσότητες θα τις πληρώσουμε. Επειδή έχουμε δεσμευτεί ως προς αυτό. Ακριβώς έχουμε δεσμευτεί. Ναι. Εδώ γίνονται πάντοτε κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 2 μερών. Δεν χρεώνεται ποτέ το ολόκληρο το ποσό με την προοπτική ότι θα ανανεωθεί η σύμβαση κτλ. Αυτά είναι εμπορικά θέματα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε από μόνοι μας μειώσει πολύ τις εισαγωγές και αυτό μας δίνει μια προοπτική ότι μπορούμε να μανατζάρουμε καλύτερα από άλλες χώρες το ενεργειακό μας σύστημα. Και αυτό κάποια στιγμή βεβαίως θα αρχίσει να φαίνεται και στις τιμές. Mm-hmm. Άρα μακροπρόθεσμα βλέπουμε ότι η διαφοροποίηση με τη Βόρειο Ευρώπη μας βοηθάει. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Βόρειο Ευρώπη, παραδείγματος χάρη τα πυρηνικά της Γαλλίας είναι εκτός δικτύου για συντήρηση ένα μεγάλο μέρος της εγκατεστημένης της ισχύς και αυτό υποχρεώνει εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος στη Γαλλία που είχε να γίνει πάρα πολύ καιρό.
Και αυτό οθεί τις τιμές προς τα πάνω. Όπως επίσης και το θέμα της ξηρασίας, διότι διάβαζα και τις αναλύσεις για τα υδροηλεκτρικά μεταξύ άλλων, κύριε Σταμπολή, που και στην περίπτωση της Γερμανίας βλέπε Ρήνος, αλλά και γενικότερα στην κεντρική Ευρώπη, Δούναβης και όλοι οι άλλοι ποταμοί, όπου η στάθμη έχει πέσει σημαντικά και αυτό εντείνει το πρόβλημα αυτό. Και παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, έχουμε, και θα ήθελα να το βάλω και αυτό για να το σχολιάσετε, έχουμε και την υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, που φέτος έχει χάσει το ευρώ έναντι του δολαρίου 16%, κάτι που δεν μας βοηθά. Ακριβώς, διότι εισάγουμε ενέργεια, η Ευρώπη εξαρτάται 62% περίπου από εισαγωγές ενέργειας συνολικά. Η Ελλάδα πολύ περισσότερο, 80%. Λοιπόν, αυτό βεβαίως όταν εισάγεις είναι ακριβό το... πολύ πιο ακριβό το δολάριο από το ευρώ, δηλαδή έχει ένα δύναμο ευρώ, δεν σε βοηθάει διότι πληρώνει περισσότερο. Αυτό το βλέπουμε και στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες δεν έχουν πέσει, κινούνται στα 100 δολάρια το βαρέλι με προοπτική ανόδου το πετρέλαιο. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, λόγω φόβων για παγκόσμια ύφεση, είχαμε αντίστροφη πορεία. Οπότε και εκεί έχουμε μια τεράστια μεταβλητότητα. Κοιτάξτε, το θέμα του πετρελαίου, βλέπουμε ότι υπήρχε μια ανακολουθία μεταξύ των δεδομένων της αγοράς και των τιμών. Δηλαδή οι τιμές ήταν χαμηλότερες από αυτές που υπαγόρευαν τα θεμελιώδη της αγοράς. Και τα θεμελιώδη της αγοράς, που είναι η ζήτηση, η προσφορά και τα αποθέματα, έδειχναν ότι η αγορά είναι πολύ στριμωγμένη, είναι στενή. Δεν υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει το θέμα του Ιράν, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει συμφωνία, το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, και βγήκε η Σαουδική Αραβία και είπε πολύ καλά, αν μπει το ιρανικό πετρέλαιο, εγώ θα προτείνω στον ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή του με στόχο να κρατηθούν οι τιμές στα 100 δολάρια και πάνω. Άρα βλέπουμε το παιχνίδι σε διεθνές επίπεδο ευνοεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Σταμπολή. Θα ήθελα την άποψή σας όσον αφορά τις επαφές που κάνει η χώρα μας, γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό να μεταβαίνει και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ και στα Εμιράτα γενικά. Αυτό είναι προβλέψιμο και θα σας πω γιατί. Διότι μάλιστα έχω γράψει ένα άρθρο, δεν ξέρω για την Καθημερινή, που εξηγώ ακριβώς αυτό το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή, καθώς γίνεται η ρήξη με τη Ρωσία, δηλαδή η Ρωσία, η οποία έδινε το μεγάλο ποσοστό ενέργεια στην Ευρώπη και φυσικό αέριο και πετρέλαιο, λοιπόν, καθώς εντείνεται η ρήξη και θα υπάρξει πλήρης διαχωρισμός με τη Ρωσία, από κάπου θα πρέπει να πάρει ενέργεια η Ευρώπη. Και αυτή βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική. Άρα γι' αυτό βλέπουμε επανασυνδέσεις, αν θέλετε, ή αναβάθμιση των σχέσεων σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδος, Σαουδικής Αραβίας, Ελλάδος, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ελλάδος, Κατάρ, εξού και επίσκεψη Μητσοτάκη στο Κατάρ, η επίσκεψη της ηγεσίας της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα το τέλος Ιουλίου, η επίσκεψη της ηγεσίας της Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες στην Αθήνα και τα λοιπά. Άρα όπου να πούμε, κύριε Σταμπολή, ότι δεν είναι απλή υπόθεση. Δηλαδή έχεις εκτός από τις ενεργειακές ισορροπίες, έχεις και τις γεωπολιτικές ισορροπίες με αυτές τις χώρες του κόλπου, έτσι, όπου και εκεί πρέπει να τηρηθούν πολύ ευαίσθητες ισορροπίες. Μα όλη αυτή η ενεργειακή κρίση αναπόφευκτα οδηγεί σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Και μια ξεκάθαρη ανακατάταξη είναι ότι θα φέρει πιο κοντά την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή. Και την Ελλάδα να έχει μια προνομιακή θέση όσον αφορά τη διαδικασία αυτή ως πύλη ενεργειακής εισόδου της Ευρώπης, έτσι, λόγω της ρευθύνσης. Η Ελλάδα, επειδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις παραδοσιακά, επειδή εισάγουμε και πολλά χρόνια πετρέλαιο από αυτές τις χώρες, υπάρχουν κάποιες επενδύσεις και από τα δύο μέρη, αυτό έχει κάποιους και υπάρχει και ένα όνομα ελληνικό, αν θέλετε, στη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει μια ιστορική σημασία,
Άρα δεν είμαστε οποιαδήποτε τυχαία χώρα, αν πας στην Αίγυπτο ή αν πας στη Σαουδική Αραβία ή αν πας στα Εμιράτα, το γεγονός ότι είσαι από την Ελλάδα μετράει. Ακόμα και στο Ιράν θα σας έλεγα, όταν είχα πάει πριν από μερικά χρόνια, το γεγονός ότι ήμουν από την Ελλάδα μετρούσε πάρα πολύ σε αυτό. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είναι αυτό το θετικό μπραντ της χώρας, έτσι, στο συγκεκριμένο κομμάτι της υφηλίου. Όπως σωστά παρατηρήσατε, μέσα από τις γεωπολιτικές ανακατάξεις, οι οποίες πρόκειται να συμβούν και ήδη συμβαίνουν, η Ελλάδα βγαίνει ωφελημένη και μπορεί, αν παίξει σωστά τα χαρτιά της, να ωφεληθεί πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε επενδύσεις από αυτές τις χώρες εδώ, μπορούμε να δούμε διαμεσολάβηση της Ελλάδος, μπορούμε να δούμε, δηλαδή η Ελλάδα να παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή, μπορούμε να δούμε επενδύσεις σε τεχνολογικό επίπεδο στην Ελλάδα από αυτές τις χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ, κύριε Σταμπολή, που αυτή η συζήτησή μας έχει θετικό πρόσημο, τουλάχιστον βγάζουμε κάποια έτσι αισιοδοξία. Θέλουμε να ελπίζουμε βεβαίως ότι όλες αυτές οι εκτιμήσεις θα επιβεβαιωθούν και η χώρα θα περάσει κάπως ξόφαλτσα, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτή την τεράστια αναταραχή που έρχεται το φθινόπωρο και βεβαίως και για τον επόμενο χειμώνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.